συναντήσουμε λίγο την Κατερίνα Γλίμπη και να κάνουμε τι αστροκουβέντε μα. Θα αφιερώσω το τραγούδι που είναι ο Βάγκνερ, που είναι ο Πουτσίνη. Κανένα πλέον δεν έχει μείνει για την τρέλα που, που δέρνει. Πού πήγαν που όλοι, πού πήγαν όλοι. Να σου πω, ξέρει τι πάθανε, η Κατερίνα μου. Τι. Ε? Μουλιάσανε. Μουλιάσανε από τη βροχή. Μουλιάσανε. Μουλιάσανε. Και... Σε παρακαλώ, πάρε κανένα λίγο πιο πίσω <laughs> να με πάμε καλά προφυλακτήρα. <laughs> λοιπόν, επειδή η Ντίθιε Πασχαλίτσα μου ήρθε πολύ αγριεμένη. <laughs> ε, η Κατερίνα μου. <laughs> <laughs> εάν βγει σήμερα αστροκουβέντα να με φτύσετε. ομαδικό εδώ. Τι γίνεται αυτή τη βδομάδα. <σφε> αυτή η βδομάδα, να σου πω, περνάει ο Ερμή στον κρύο. Καλό αυτό, ε. Ναι, από του ηχθεί <σφε> καλύτερο, γιατί ναι. δεν συνεννοείσαι. Έχουμε αυτά που βλέπει τώρα εδώ πέρα. Σα συνεννοήσει. Και ο ίδιος περνάει στον κρυό. Τι σημαίνει αυτό, η, α, η, α, η, α, η σημερία, σημαίνει την έναρξη του νέου αστρολογικού κύκλου. Σημαίνει ήρθε <σφε> η άνοιξη. Ήρθε η άνοιξη. Παιδιά. Η αστρολογική άνοιξη, έτσι, γιατί η ημερολογία και έχει έρθει λίγο νωρίτερα και δεν την είδαμε. Και έφυγε ξανά. Ναι, θα ξανάρθει που θα πάει. Λοιπόν, να δει τώρα τι συμβαίνει. Είμαστε όλοι έτοιμοι για νέα ξεκινήματα τώρα. Τι νέα ξεκινήματα θα κάνουμε. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε μια ωραιότατη έκλειψη στον άξονα κρύου ζυγού. Βεβαίω, πάνω μα. Άρα είμαστε στην ενδιάμεση εβδομάδα, στην οποία εξελίξουμε, όλα, όλα τα πράγματα τα οποία έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα με την προηγούμενη έκλειψη και νέα σελήνη και προχωράμε ακάθεκτα. Ωραία, εκτί. αυτό που θέλω σε Ένα λοιπόν σύμβουλο. Γενικέ συμβουλέ προ ναυτιλωμένου. Αυτή τη βδομάδα, ναι. πριν την έκλειψη. Ναι, 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 Τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε να ερωτευτούμε Κατερίνα μου. Ξέρω ότι αυτό θε να ακούσει. Αυτό ο απέναντι. Άστα. Λοιπόν, ναι. α, το, καλό, το, το καλό που του θέλω, πα και ρεμίσουμε λίγο. Αλλά Ψ. έχουμε και δύο πλούτονα. Πάρα πολύ ωραία όψη, η οποία έχει επαναληφθεί το καλοκαίρι. Θα επαναληφθεί θα και τώρα ναι. και θα ξαναγίνει πάλι το καλοκαίρι αυτή. Είναι, είναι για μια δουλειές, πολύ ή? ισχυρή. Ναι, είναι για πρακτικά θέματα. Ναι. Δηλαδή, βρίσκω πρακτικέ λύσει σε θέματα που έχω. Αλλά επειδή μα δεν μα ενδιαφέρουν τόσο πολύ αυτά, μα ενδιαφέρουν τα ερωτικά. Ασφαλώς. Έχουμε ωραιότητα τη αφοροδίτη του Ιχθεί. Πάει να κάνει και μια ωραία σύνοδο με τον Ποσειδόνα. Οπότε, καταλαβαίνει, τα νερά είναι στα, ντουζένια του. Στα ντουζένια του βρέχουν εκεί πέρα, δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Όπου περνάνε, γίνεται πανικό. Καρκίνη, Καρκίνοι, και η ηχθεί στα καλύτερά του. Πολύ ωραία. Πολύ, πολύ ερωτική. Γενικώ είναι μια Αφροδίτη που δίνει. Δεν είναι τόσο του να πάρει, δίνει για να λάβει. Την ξέρει αυτή την Αφροδίτη, την, βέβαια βέβαια, βέβαια. την έχετε, σε έχετε την έχετε εσεί γενέθλια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό. Ε, βέβαια, ίσω να πούμε και κάτι που δεν το εννοούμε, έτσι. Ε, αλλά δεν θα είναι σκόπιμο. Κατάλαβε, ναι. δηλαδή. Δεν το κάνω επίτηδε για να τη ρίξω τον Πάνω νό. στον ενθουσιασμό σου. Ναι, ναι, ενθουσιάζεσαι πάμες, ναι. πάρα πολύ και λε κάποια πράγματα παραπάνω που δεν πρέπει. Βεβαίω και πολύ καλή αυτή και για τη, και για τη γη, έτσι. Ταύρι. Παρθένη. Βεβαίω και παρθένη. Και εγώ και αυτοί έχουν ερωτικά να λάβουν κάποια πραγματάκια. Έχει να λάβετε. Ε, ναι. Έχει να λάβει, τον βλέπεις. Έτοιμος οπότε... να λάβει είναι οπότε... τα δώρα. Οπότε, οι φωτιέ οι φωτιές. Οι, οι φωτιές προ το τέλο τη εβδομάδα θα πάρουν περισσότερο μπρο. Έχουν και τον Άρη εκεί και αυτό βοηθάει. Η εβδομάδα ξεκίνησε με, με ένα τετράγωνο Άρη ε, Αφροδίτη, οπότε ε, είναι έτοιμη να κοντραριστούν οι φωτιέ σήμερα Μάλιστα. και αύριο. Ανάβουν οι φωτιέ εύκολα. Καλή εβδομάδα. Μ άρεσε. Θα την είναι μια ενδιάμεση και αύριο. εβδομάδα η οποία. Ε, είναι, καταλαγιάζουν λίγο τα πράγματα. Είμαστε όμω σε περίοδο εκλήψεων, έτσι. Να τα θυμόμαστε. www.rythmosfm.gr και αστρολόγο.gr που κάνει τα κουμάντα η Κατερίνα Γλυμπί.